σε αυτή την Επιτροπή. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής και άνθρωποι που έχουν σκυλέψει την δημόσια υγεία. Και τη δημόσια υγεία την έχουν σκυλέψει, κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, είτε μέσω διοικητικών παραβάσεων, είτε παραλήψεων, είτε άλλων, θα έλεγα, ιδιωτελών πράξεων. Την έχουν σκυλέψει και δημόσια λειτουργία, την έχουν σκυλέψει και κατώτερα στρώματα. Μας βλέπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου σήμερα που έχει βάλει χέρι σε αυτό που λέγεται δημόσια περιουσία. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα και δεν έχω τη διάθεση το κάνω, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση. Θα πω όμως το εξής. Επειδή μας ακούει ο κόσμος και επειδή είναι η τελευταία ίσως ευκαιρία που μας δίνει ο κόσμος και που δίνει σε τέτοιου είδους επιτροπές για να καταλάβει ότι πραγματικά γίνεται δουλειά και φέρνει ένα αποτέλεσμα, νομίζω ότι ο μόνος δρόμος για να αρχίσουμε τη δουλειά μας είναι να βρούμε τη διαδρομή του χρήματος. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Δημήτρη Μάρδα. Τα υπόλοιπα θέματα θα τα δούμε σε επόμενες συνεδριάσεις και που αφορούν τον Τινάν και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω η διαδρομή του χρήματος. Αναρωτιέμαι, γιατί μιλάμε πάντα για μια ανάταξη του πολιτικού συστήματος από όλους τους πολιτικούς χώρους και φορείς, όλοι το ζητάμε αυτό, να ανατάξουμε το πολιτικό σύστημα και να ανακτήσουμε κομμάτι της εμπιστοσύνης του κόσμου. Αλλά πώς να ανακτήσεις κομμάτι αυτής της εμπιστοσύνης όταν υπάρχουν δηλώσεις στελεχών πολιτικών κομμάτων που απαρτίζουν αυτή την Επιτροπή, να ισχυρίζονται πως αν κάποια στιγμή βρούμε ένα εμπόδιο, τότε πραγματικά να σκάψουμε και να βρούμε τη διαδρομή του μαύρου χρήματος. Και λέω εγώ τώρα. Υπάρχουν μέλη, ξέρετε, δούσου κοινοφελών οργανισμών, τα οποία περιμένουν και αυτά, κύριε Πρόεδρε, μία δικαίωση από εμάς. Ξέρετε ποια δικαίωση περιμένουν. Ξέροντας ότι έχουν υπηρετήσει ΔΣ και προφανώς ξέρουν το διπλανό ότι είναι άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως έχει βάλει χέρι. Αποζητούν, είμαι απόλυτα σίγουρος, το ανοίγμα του λογαριασμού τους και αυτοί οι άνθρωποι. Για να αποδειχθούν ότι είναι έντιμοι άνθρωποι. Αυτό δεν πρέπει να το χαρίσουμε στους μη έντιμους ανθρώπους. Περιμένω λοιπόν σήμερα τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, όλων των πολιτικών κομμάτων. Μα όλων των πολιτικών κομμάτων πριν βγουν από αυτή την αίθουσα να δώσουν την εντολή τους να ανοιχθούν οι λογαριασμοί όχι μόνο των ανθρώπων που απαρτίζουν τα ΔΣ αυτών των οργανισμών, αλλά και των συγγενικών τους προσώπων. Η κάθαρση αρχίζει από σήμερα, αν θα αρχίσει. Νομίζω ότι με αυτό πρέπει να αρχίσουμε. Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά δεν νομίζω ότι θα συνεισφέρω τίποτα. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ακουμπάνε αυτά που θα ήθελα και εγώ να πω. Άρα λοιπόν η πρότασή μου είναι από την αρχή να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του ανοίγματος των λογαριασμών των ανθρώπων, είτε αυτά είναι πολιτικά πρόσωπα, είτε αυτά. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ένας υπουργός να φοβάται το άνοιγμα του λογαριασμού του. Για ποιο λόγο το όνομά του εμπλέκεται σε μια δικογραφία. Τι είναι έτοιμος, δεν έχει παρανομήσει. Για ποιο λόγο δεν το δέχεται και δεν το αποζητά ο ίδιος. Δεν το ζητά ο ίδιος. Πώς θα αναταχθεί αυτό το πολιτικό σύστημα. Πώς θα αποκτήσουμε εμπιστοσύνη. Πώς θα μας σεβαστεί ο κόσμος όταν εμείς οι ίδιοι που κατηγορούμαστε, για παράδειγμα, δεν ζητάμε το άνοιγμα εμείς οι ίδιοι των δικών μας λογαριασμών. Άρα λοιπόν άνοιγμα λογαριασμών σε όλα τα επίπεδα των ανθρώπων που έχουν υπηρετήσει, έχουν κάτσει μία μέρα, δύο μέρες στις θέσεις διοίκησης. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που θα δώσει στον κόσμο μια πίστη να συνεχίσει να βλέπει αυτή την εξεταστική. Αυτά, κύριε Πρόεδρε.